κρυφό είναι στα ναρκωτικά μόνο και εδώ έχουμε καθαρές σχέσεις. Όσο δεν δεχόμουν την πραγματικότητα, όσο δεν μου άρεσε αυτό που η ζωή που μου δώσανε να ζήσω μέσα στην εφηβεία, όσο την κόντραρα αυτήν, τόσο έφευγα από αυτήν. Είναι γυναίκες που έχουν ζήσει στο παραμύθι της εξάρτησης. Είναι κρατούμενες στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλλού. Μας λένε πως πλέον μπορούν να ονειρεύονται γιατί ανήκουν στη μικρή κοινωνία του Κεθέα Ενδράση που στεγάζεται ανάμεσα στους σιδερόφραχτους τοίχους. Όταν ενταχθούν στη θεραπευτική κοινότητα, αυτό που τους βοηθάει περισσότερο είναι να οργανώσουν τη ζωή τους, να μάθουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να οργανώσουν τα επόμενα βήματά τους, βέβαια σταματάνε τα ναρκωτικά, να επεξεργαστούν τις οικογενειακές τους σχέσεις, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και ψυχαγωγικές, αθλητικές, δημιουργικές που έχουμε και που αναπτύσσουν οι μονάδες και οι θεραπευτικές κοινότητες. Και αυτό είναι μια πολύ καλή, τους δίνει μια πολύ καλή προοπτική. Η πόρτα που άνοιξε μας έβαλε σε ένα χώρο με χρώματα, με ζωή, με χαμόγελο και όνειρα. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο σπίτι στον πρώτο όροφο της φυλακής. Συναντήσαμε τις κρατούμενες στην κουζίνα. Έφτιαχναν μαρμελάδες για τις κοινότητες του προγράμματος και το φαγητό τους για το μεσημέρι. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μας δέχτηκαν στο χώρο τους και άνοιξαν σελίδες από τη ζωή τους. Οι περισσότερες είναι μητέρες. 15 χρόνια ήμουνα τουλάχιστον μέσα στη χρήση, αλλά στο παραμύθι ξεκίνησα από τα 15 μου χρόνια. Χρειάζεσαι ενίσχυση και γι' αυτό και παίρνουμε το ναρκωτικό που ενισχύει το παραμύθι που ήδη εγώ είχα ξεκινήσει από μικρή ηλικία να πιστέψω και να ανήκω σε αυτήν. Έχει έρθει πολύ μεγάλος λογαριασμός στη ζωή μου που δεν μπορώ να το σηκώσω. Και χρειάζομαι βοήθεια και δύναμη να μπορέσω να το συνειδητοποιήσω. Έχεις οικογένεια στην ηλικία πίσω σου? Έχω μια κόρη, ναι. Η οποία είναι με τους γονείς σου, φαντάζομαι. Ναι. Δεν νιώθεις περισσότερα πράγματα ότι θα μπορείς να δώσεις τώρα στο παιδί σου? Δεν υπάρχει και αυτό το συναίσθημα σε σένα? Βέβαια, γιατί... Βλέπεις το παιδί, έρχεται εδώ? Βεβαίως. Πολλά προβλήματα μέσα στο παραμύθι και το παιδί ήταν ένα παραμυθένιο πλάσμα. Μέσα στην θεραπεία, οπότε, κάνοντας εγώ βήματα στη δική μου πραγματικότητα, άρχισα να δέχομαι και το πρώτα απ' όλα είναι ο ρόλος της μητέρας. Που δεν είναι ένας παραμυθένιος ρόλος, είναι ένας ρόλος με θέση και άποψη σε αυτή τη ζωή. Για μένα η κοινότητα είναι ένα πράγμα που έχω βρει στη ζωή μου ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, μέσα από τη φυλακή. Για μένα η κοινότητα είναι ένα πράγμα ότι ξαναβρήκα τη ζωή μου πίσω, διότι την είχα χάσει εντελώς. Δεν ήξερα πού πατούσα, δεν ήξερα τι έκανα. Και εδώ όλα αυτά τα βρήκα. Έχεις οικογένεια? Ναι, έχω 5 παιδιά. Και πώς έπεσες στα ναρκωτικά? Έπεσα αυτή τη δυσκολία που είχα... Αναγκάστηκα να παντρευτώ στα 16 μου. Και ήταν μεγάλη δυσκολία να μεγαλώσεις 5 παιδιά. Και για να βρω μια ηρεμία έπεσα στα ναρκωτικά. Οι υπεύθυνοι της κοινότητας αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Διερευνούν το πρόβλημα της κάθε γυναίκας που ζητά βοήθεια και φτιάχνουν ένα σχέδιο θεραπείας εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες της, ενώ φροντίζουν να τις δημιουργήσουν και κίνητρα για την επόμενη μέρα. Είμαι 28 χρονών, είμαι από τις Φιλιππίνες, έχω 10 ετών ιό που μένει με τους γονείς μου. Όταν είμαι στην κοινότητα κάθε μέρα, δεν νιώθω ότι είμαι στη φυλακή. Νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου. Νιώθω ότι έχω οικογένεια και δεν είμαι μόνη. Γιατί συνήθως έκατσα μόνη μου, χωρίς κανέναν δίπλα μου. Και τώρα που είμαι στην κοινότητα, δεν νιώθω μόνη πια.
Και άρχισα να μάθω πολλά πράγματα για μένα. Κάνω σημαντικά πράγματα που θεωρώ ότι είναι κάτι καλό αυτό που κάνω. Είναι τυχεροί οι κρατούμενοι που μπορούν και παίρνουν την απόφαση να εξελιχθούν στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ Ενδράση. Η φυλακή είναι ένα σύστημα που σε πιέζει και σε οθεί στην παθητικότητα, όπως και η χρήση και η εξάρτηση. Η θεραπευτική κοινότητα είναι ένα σύστημα που σε καθοδηγεί στο να δράσεις, να αναλάβεις τις ευθύνες του εαυτού σου, να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου, να λύσεις τα ζητήματα που σε αφορούν και που σχετίζονται με τις αιτίες της εξάρτησης και να δεις μια πιο θετική προοπτική στη ζωή σου και να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Ενδράση υλοποιείται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στον Κορυδαλό και των Ελαιών Αθηβών. Η κοινωνική επανένταξη γίνεται μετά την αποφυλάκηση σε ανάλογο κέντρο. Απόφαση που έχουμε πάρει να είμαστε καθαρές και πάνω απ' όλα αληθινές. Αυτό το έχουμε επιλέξει να το κάνουμε για τη ζωή μας πάνω απ' όλα.